Δήμητρα και Νάιλ, ελάτε κοντά. Αχ, ρε κορίτσι, είστε και κολλητές εσείς οι δύο. Είστε για διαφορετικούς λόγους μπροστά μας, η κάθε μία. Νάιλα, δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να σου πούμε για να σε βοηθήσουμε να καταλάβεις ότι υπάρχει λόγος που είσαι εδώ. Και δεν έχεις άσχημα πόδια. Ευχαριστώ. Είναι πολύ ευγενικό και καλοσυνάτο εκ μέρους που συγκινείσαι και δείχνεις τα συναισθήματά σου. Αλλά τώρα τελευταία, κλαις πάρα πολύ. Γιατί, βρε κούκλα μου? Είναι ένας τρόπος να ξεσπάσω. Ναι, βέβαια, συγγνώμη αν αισθάνονται γύρω μου άσχημα. Αλλά εντάξει, τι να κάνω. Είσαι ένα πανέμορφο κορίτσι με ένα πανέμορφο χρώμα και όποιος είπε το αντίθετο είναι πρόβλημά του. Και είναι ευκαιρία σου εδώ στο Next Top Model να αποδείξεις σε όλο τον κόσμο ότι εγώ είμαι μια μαύρη γαζέλα που χαίρομαι τη ζωή μου, χαίρομαι τον εαυτό μου, είμαι στο Next Top Model και περνάω καταπληκτικά. Και είναι πρόβλημά σας να σκέφτεστε ό,τι θέλετε. Δήμητρα, είσαι ευχάριστος άνθρωπος και αστείος, αλλά δεν ξέρεις πού να σταματάς. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να καταλάβω ποια έχει τη στόφα του top model και να το μεταφέρω και στους κριτές. Άλλο model, άλλο top model. Θέλει πειθαρχία, θέλει υπομονή, θέλει σοβαρότητα. Θέλει να πείσει τον απέναντί σου ότι εγώ είμαι αυτή που πρέπει να προσλάβεις. Εμφανίστηκες σε μια πολύ σημαντική προσωπικότητα που αργότερα μπορεί να σου έδινε δουλειά με πιτζάμες. Όλα τα παίρνεις στην πλάκα. Η πλάκα είναι πολύ ωραίο πράγμα και το χιούμορ. Αλλά όχι όταν κάνουμε ουσιαστική δουλειά. Αυτό που μας ανησυχεί σε σένα είναι ότι μπορείς να το δεις πιο σοβαρά. Μπορείς να πας παραπέρα. Και για το ποιος θα δουλέψει έξω, ας μην το κρίνουμε από τώρα. Και πότε θα το κρίνουμε, Δημητρά μου? Εδώ είναι ένα προστατευμένο περιβάλλον που μπορείτε πραγματικά να προσπαθήσετε να δώσετε τον καλύτερο σε αυτό. Έξω δεν θα υπάρχει περιθώριο και δεύτερη σκέψη. Λες λάθος λέξη, κάνεις λάθος πόζα, έξω. Έξω. Για να είσαι top model, δεν χρειάζεται να βγάζεις μόνο καλές φωτογραφίες. Χρειάζεται να είσαι και καλή στην πασαρέλα. Εσύ είσαι καλή στην πασαρέλα. Ναι. Ποιος σου το είπε αυτό, σε προσέλαβε κάποιος σχεδιαστής? Ναι. Και ήμουν μουσα και γνωστό σχεδιαστή κιόλας. Ποιος είναι αυτός ο γνωστός? Ο Τίμης Φαρίσης. Γι' αυτό και τυχαίνει να τον γνωρίζω. Μάλιστα. Τώρα που πήγες στο casting στο Fashion, με ξεκρατήσαν στην πασαρέλα? Ο Ευάγγελος είπε απλά ότι δεν είχε ονειρευτεί το φόρεμά του έτσι. Είχε ονειρευτεί μια λευκή κοπέλα με ξανθά μαλλιά. Αυτό θα συμβαίνει έξω και είναι φυσιολογικό. Και θεωρείς ότι περπατάς καλά? Ναι, θεωρώ ότι περπατάω καλά. Εγώ δεν θεωρώ ότι περπατάς τόσο καλά. Έχεις πάρα πολύ δουλειά ακόμα να κάνεις, γιατί είναι πολύ μονόχνοτο το περπατημά σου και είναι ένα μόνο στυλ. Με αγάπη αυτή τη στιγμή το λέω. Δεν σημαίνει ότι ο Τίμης Παρίσης, επειδή σου είναι μούσα του, ότι όλοι οι άλλοι θα σου στρώσουν κόκκινο χαλί να σε πάρουν στο πήδηξή τους. Δεν είπα αυτό. Αλλά δεν είναι τυχαίο κιόλας ένα τέτοιο γεγονός, θεωρώ. Άμα μου έλεγες ότι ο Καρλ Λάγκεφερντ με είχε τη μούσα του, τότε θα έλεγα ναι. Ένας πολύ μεγάλος και γνωστός σχεδιαστής έχει επιλέξει αυτό το κορίτσι. Αλλά λέγοντάς μου ότι ο Τίμης Παρίσης με επέλεξε για μούσα του και είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν σου λέω ότι είναι σημαντικό. Για ξεκίνημα. Και ο Τίμης Παρίσης δεν είναι ένας σχεδιαστής που δεν έχει κάνει πράγματα στη ζωή του, αλλά είναι ένας πιο παλιός σχεδιαστής με άλλο γούστο στα κορίτσια. Τώρα η μόδα θέλει άλλα πράγματα. Ναι. Και αυτό το ξαναλέω, δεν ήταν η συνέχεια μου, ήταν το ξεκίνημα. Και κάποια άλλη κοπέρα μπορεί να ξεκίνησε με κάποιο σχεδιαστή, που αυτός ο σχεδιαστής όμως δεν έχει την ίδια δύναμη που έχουν οι νέοι, μεγάλοι hot σχεδιαστές. Αυτή την εποχή μπορεί του χρόνου να είναι πάλι στη μόδα. Ποιος ξέρει, έτσι είναι η μόδα. Ανακυκλώνεται. Και βέβαια. Και να μην κολλάς εκεί που νομίζεις ότι ανήκεις. Δεν ανήκω πουθενά. Δήμητρα, νομίζω δεν ξέρεις τι λες. Και αν θες πραγματικά να μάθεις, τότε θα πρέπει να απελευθερώσεις και από το μυαλό σου από όλα αυτά που νομίζεις ότι υπάρχουν στη ζωή σου και ότι σημαίνουν κάτι πολύ, πολύ σημαντικό. Προσπαθώ και ότι έχω βρει κάποιο μέρο. Κάποιες φορές προσπαθείς, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι είμαστε μια ανάσα πριν από την ανάδειξη της νικήτριας. Νάιλα, θέλεις να γίνεις μοντέλο? Θέλω να μου απαντήσεις ειλικρινά. Εγώ θέλω να γίνω top model. Πραγματικά το θέλω πάρα πολύ. Αλλά πραγματικά προσπάθησα. Το νιώθω κι εγώ ότι προσπάθησα. Και έχω μάθει πολλά. Φτάσαμε μέχρι εδώ. Το κορίτσι που θα παραμείνει. Είναι. Φύγε.
Η Δήμητρα. Αυτή τη στιγμή φοβάσαι και λες τα πόδια μου, αυτό είναι. Είσαι πιο όμορφη, το πιο όμορφο μαύρο μοντέλο στην Ελλάδα. Είσαι μοναδική, αυτό σε κάνει μοναδική. Η κίνησή σου, το σώμα σου, ο χορός σου, αυτά είναι τα όπλα σου. Αυτό να το πιστέψεις. Είσαι μοναδική. Δεν υπάρχει άλλη. Μία υπάρχει. Η Νάιλα. Και μου βάζεις ωραία στον εαυτό. Πήγαινε μέχρι τέρμα. Θα προσπαθήσω. Εσύ. Εσύ θα φύξω. Παίρνω τα κλάματα, τώρα δουλειά. Οκ. Τώρα αρχίζει. Οκ. Του λες να δεν θα να κρυθώ. Έλα βρε. Ελάκι μου, να πας στο σπίτι να ξεκουραστείς, να γεμίσεις τις μπαταρίες σου. Είσαι το μοναδικό όμορφο μαύρο μοντέλο στην Ελλάδα. Οκ. Μην μπαίνεις αυτή την αποχώρηση είναι αποτυχία. Εντάξει, κουκλίτσα μου. Είσαι μικρή και μπορείς να τα καταφέρεις. Εγώ έχω μεγαλώσει πια. Να, έλα. Έχω μεγαλώσει. Να, έλα. Τι σημαίνει έχεις μεγαλώσει. Δηλαδή, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Τι πειράζεσαι. Είναι δυνατόν, ρε. Τι μου είναι δυνατόν. Θα το καταλάβεις. Θα το καταλάβεις μετά. Δεν πειράζει. I just knew it. Top model είναι ένα 50 με τα χέρια στην ανάταση. Δεν υπάρχει αυτό, φίλε μου. Στορκίζομαι.